Έφτασε 8 και 7 σήμερα, μέχρι να αποφασίσουμε αν ο Χρόνης θα είναι με ή χωρίς γυαλιά στην εκπομπή. Εντάξει, νομίζω έχει να κάνει με το αν θα βλέπω ή όχι. Βασικά, αυτό ήταν το κριτήριο. Αλλά εντάξει, νομίζω τα χρειάζομαι. Η αλήθεια είναι πως ναι. Τέλος πάντων, είναι Τρίτη, περάσαμε το Πάσχα, περάσαμε από 2 εβδομάδες χωρίς καντοπράξη. Επιστρέψαμε πίσω στο στούντιο και για να κάνουμε εισαγωγή είναι άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τέγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Χρόνια πολλά λοιπόν. Καλό Πάσχα να ευχηθούμε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Ναι, καλή Ανάσταση, όλα τα σχετικά. Εντάξει, αυτά πρέπει να τα πούμε πριν, δεν πειράζει. Εμείς ευχόμαστε. Πρέπει να πεις και χρόνια πολλά, να έχω γιορτή. Χρόνια πολλά από την γιορτή σου, η οποία είναι κινητή. Εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Δηλαδή, ντε και καλά να την αλλάζω. Γιατί την αλλάζετε τη γιορτή, για πες μου. Γιατί είμαστε πολλοί και είμαστε ό,τι και να γίνει. Α, σου πω εγώ γιατί την αλλάζετε τη γιορτή. Η γιορτή την αλλάζετε και τη βάζετε μετά το Πάσχα, ναι, για να μπορείτε να τρώτε κρέας. Να μην πέφτει δηλαδή η γιορτή σας πάνω στην νηστεία και δεν, ναι, μπορείτε να κεράσετε, ξέρω εγώ, να φάτε, να κάνετε. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Εντάξει. Είναι για να έχουμε. Είναι για άλλο λόγο. Έτσι δεν το ξέρει. Ναι, για πες. Είναι για να έχουμε δεύτερη συνεχόμενη μέρα τραπέζι σπίτι. Γιατί έχουμε το Πάσχα, τρώμε αρνί, τρώμε ό,τι τρώμε και μετά τη δεύτερη τρώμε καινούργια πράγματα και τα αυτά που έχουν περισσέψει. Οπότε έχεις δύο τραπέζια στην. Όχι στην Δημήτρη, στην Δημήτρη 2. Πολύ καλή ιδέα. Να. Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρώει λοιπόν. Θες να ξεκινήσουμε λίγο γιατί πολλά. Ναι. Άσχετα είπαμε. Ναι, εντάξει, να ξεκινήσουμε ρε παιδί μου. Γιατί όχι, σχετικά εγώ τα βλέπω όλα, δεν είναι άσχετο. Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι που παρατήρησα έτσι τυχαία σήμερα που έκανα βόλτα. Είδα κάποια μαγαζιά κλειστά. Δηλαδή είδα δύο τέλος πάντων τώρα που θυμάμαι πρόχειρα που πέρασα που ήταν κλειστά. Μαζί πέρασα. Ναι, στο δεύτερο. Στο ένα όπως ερχόμουν. Εντάξει, παιδί μου. Ήταν κλειστά και μου έκανε εντύπωση. Κλείσανε νομίζω, ναι, από χθες ή προχθές λόγω συνωστισμού και επειδή υπερέβησαν το ωράριο, όπως είπαμε. Τους έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες. Ναι. Μερικές από τις οποίες δεν είμαστε σίγουροι γιατί ότι είναι ορθές. Ναι. Μόνο θα εξεταστούν τις επόμενες μέρες και θα δούμε τι θα γίνει με τα μαγαζιά που έχουν κλείσει. Το ένα που είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου και το άλλο στην Πλατεία, ονόματα δεν θα πούμε. Όχι, ούτε οικογένειες θα δείξουμε. Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση τώρα. Αφόλης, δες ποιος είναι. Εγώ θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Γιατί κλείσανε μόνο δύο τότε? Γιατί άμα όντως το θέμα είναι και η δικαιολογία, ας πούμε, ο λόγος που κλείσανε, να το πω αλλιώς, είναι η παράβαση ωραρίου και ο συνωστισμός, το ίδιο θα έπρεπε να ισχύει και για τα 500 μαγαζιά που έχουμε καταντήσει να έχουμε, ας πούμε. Γιατί κλείσανε μόνο δύο? Κοίτα, εμένα μου κάνει εντύπωση γενικά ότι η αστυνομία τέλος πάντων μπήκε στην Πλατεία για να κλείσει τα λόγω μαγαζιά. Και δεν πέρασε από τα άλλα. Όχι μόνο δεν πέρασε από τα άλλα, δεν συγκινήθηκε με τα πάρτι που γίνονται στην Πλατεία. Θα πάμε και στα πάρτι. Απλά εγώ θέλω, δηλαδή μου προκαλεί φοβερή εντύπωση, γιατί να κλείσουν μόνο δύο? Δεν το ξέρουμε εμείς τώρα να το αιτιολογήσουμε. Κοίτα, απλά εγώ θέλω να το θέσω αυτό το ερώτημα, γιατί είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Μπορούμε να ανοίξουμε αρκετές, να έχουμε αρκετές θεωρίες για αυτό το θέμα. Θες να διακόψουμε γιατί νομίζω έχουμε ένα θεματάκι? Όχι, επανήλθαμε. Ναι. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση, αλλά επανήλθαμε. Ωραία. Έλεγα, ναι. Μπορούμε να αναπτύξουμε πάρα πολλές θεωρίες από αυτό το ζήτημα, τέλος πάντων. Είδαμε τα δύο μαγαζιά που κλείσαν είναι σχετικά καινούργια στην Πλατεία. Ναι, το ένα στην Πλατεία, το άλλο κοντά. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί να. Τι, να παίζει ρόλο τι πάνε, δηλαδή είναι σαν το στρατό που θα πας στο ΝΕΟΠΑ, τον ψαρά. Και θα του βάλεις το καψόνι. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Κακώς δεν κλείσανε και τα υπόλοιπα λοιπόν. Εφόσον επιλέγεις τη γραμμή ότι okay, θα πάω να επιβάλλω τον νόμο και την τάξη ορθά, σωστά, πολύ ωραία,
Θα το επιβάλλεις παντού. Δεν μπορεί να το κάνεις μεροληπτικά. Δεν μπορεί δηλαδή άλλα καταστήματα που έχουν. Γιατί υπάρχουν τα καταστήματα που έχουν τραπεζοκαθίσματα, υπάρχουν καταστήματα που δεν έχουν τραπεζοκαθίσματα και λειτουργούν σαν take away, ας πούμε. Υπάρχουν και αυτά που κάνουν και τα δύο. Σαν delivery, υπάρχουν αυτά που κάνουν και τα δύο, υπάρχουν και αυτά που τα έχουν όλα. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για παράβαση ωραρίου, θα τους κλείσεις όλους. Γιατί δεν ήταν ένα μαγαζί, ήταν όλοι ανοιχτοί. Ήταν όλοι. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι. Η πλειοψηφία ήταν ανοιχτή. Και η πλειοψηφία είχε και συνωστισμό, είχε και κόσμο. Ειδικά το πάνω κομμάτι εκεί, να πάμε και στα πάρτι. Εκεί που βλέπουμε τώρα τελευταία στα social media και έχει ξεφύγει, γιατί δεν είναι δηλαδή μόνο στο στενό οικογενειακό κύκλο της Νέας Σμύρνης και των Νέων Σμυρνιών. Είναι στο στενό κύκλο της Αττικής. Της Αττικής, ναι. Και παίζουν παντού βιντεάκια, έρχεται κόσμος πραγματικά από παντού. Έρχονται οργανωμένοι DJ, φέρνουν αμάξια, παίζουν μουσική. Εκεί πού είναι η επιβολή, ας πούμε, του νόμου και της τάξης. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο σου, τέλος πάντων. Βλέπουμε να γίνεται πραγματικά ένας χαμός, έχουν γίνει viral πολλά βιντεάκια τέτοια. Εγώ είδα μέχρι και σε story στο Instagram, είδα χορογραφία να γίνεται. Να είναι ένας και να μαθαίνουν στους άλλους να χορέψουν το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι. Δεν ξέρω τι φταίει γι' αυτό. Δεν ξέρω τι φταίει που έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι στη δική μας την πλατεία, ας πούμε. Κοίτα, τον προηγούμενο καιρό γινόντουσαν στη πλατεία Βαρνάβα και σε άλλες πλατείες, πιο βόρεια. Να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Αλήθεια. Καλό, δηλαδή, προφανώς. Δεν με ενδιαφέρει, εννοώ από την άποψη ότι μπορεί κακώς να γινόντουσαν και εκεί. Μπορεί κακώς να μην μπήκε στη διαδικασία καμία αρχή, είτε είναι κάποιος, κάποια δημοτική αστυνομία, είτε είναι η αστυνομία η τοπική σε κάθε δήμο. Σε κάθε περιοχή, τέλος πάντων, το τμήμα που δεν κάνανε κάτι, κακώς αν δεν κάνανε τίποτα, αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ που γίνεται και σε εμάς. Κοίτα, όπως και να το κάνεις, όταν είναι αλλού δεν σε πειράζει, όταν είναι εδώ πέρα έχεις το αποτέλεσμα το πρωί να ξυπνάς, να βγαίνεις τη βόλτα σου και να βλέπεις την πλατεία πριν προλάβουν να την καθαρίσουν από την καθαριότητα. Ναι. Βλέπεις, πώς θα το περιγράψω, δεν ξέρω, τα συντριβάνια γεμάτα, ποτήρια, μπύρες, σκουπίδια. Είναι θλιβερό το θέαμα που αντικρίζεις το πρωί, δεν σου μιλάω για το βράδυ, δεν έχω άποψη για το βράδυ. Σίγουρα είναι και ενοχλητικό για όσους μένουν εκεί. Σίγουρα, έχουν δει πάρα πολλά. Οι οποίοι το πρωί θα ξυπνήσουν για τη δουλειά τους, ας πούμε. Αν καταφέρουν να κοιμηθούν. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι κάτι που έγινε μία φορά και δεν ξανά έγινε και γελάσαμε όλοι, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Είναι κάτι που έγινε αρκετές φορές. Ναι, ακόμα γίνεται. Και ακόμα γίνεται. Δηλαδή κάτι που είναι επαναλαμβανόμενο, κάτι που είναι συνεχές. Και συνεχίζεις να αδρανείς, να μην κάνεις τίποτα. Είτε λέγεις σε δήμος, είτε λέγεις σε αστυνομική αρχή, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Κάπου υπάρχει πρόβλημα. Και μετά από την άλλη μου έρχεσαι και μου επιβάλλεις, ας πούμε, το νόμο σε δύο μαγαζιά από τα 50 που παρανομούν. Πάλι κάτι δεν πάει καλά. Δεν ξέρω, έχει να το πιάσεις από πάρα πολλές πλευρές να το αναλύσεις. Ναι, εγώ σου λέω, συμφωνώ ότι πρέπει να τηρούμε όλοι τα μέτρα. Συμφωνώ απόλυτα και πρέπει να γίνεται αυτό. Αλλά πρέπει να ισχύει για όλους. Και πρέπει να γίνονται αυτό, εξαιρέσεις. Και πρέπει να προστατευτεί και η περιοχή μας από αυτό το πράγμα που γίνεται. Πρέπει να προστατευτεί η Νέα Σμύρνη. Από ποιους υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί. Και αρμόδιοι και εκλεγμένοι και μη εκλεγμένοι και διορισμένοι και καλοπληρωμένοι και όλα. Ό,τι και να βάλεις υπάρχει. Κοίτα, εγώ αυτό που κρατάω, αυτή η γεύση που μου μένει από όλα αυτά τα γεγονότα είναι ότι η Νέα Σμύρνη έχει πέσει επίπεδο. Νομίζω έχουμε γίνει πιο... Δεν είμαστε από τις τόσο καλές περιοχές πλέον. Έχουμε πέσει λίγο πιο κάτω. Ναι, έχουμε πέσει και συνεχίζουμε να πέφτουμε. Αυτό είναι το άσχημο.
ότι δεν βγαίνει κάποιος να το σταματήσει, να σταματήσει αυτή την ποιοτική κατηφόρα, θα έλεγα. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Δεν ξέρω τι φταίει πραγματικά και δεν νομίζω ότι όλα πια είναι χρήμα. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, όπως εγώ μπορώ να μιλήσω για το αντικείμενο το δικό μου. Είναι όπως ο τουρισμός. Όταν είσαι ένα κάτι πεντάστερο, ας πούμε, κάτι five stars, θέλεις και τον καλό και τον ποιοτικό του τουρισμό. Θέλεις τον καλό πελάτη, τον ακριβό τον πελάτη, και ας είναι και 10 αυτοί οι πελάτες. Δεν θέλεις τους 100 ή τους 1000 που θα σου αφήσουν ρημαδιό, που στην τελική θα σου μείνουν και λιγότερα χρήματα, γιατί θα πρέπει να ξοδέψεις πάρα πολλά για να επαναφέρεις αυτό το ωραίο που έχεις. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι η αντιστοιχία και στην περιοχή μας. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω γιατί τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν θα διαφωνήσω γιατί βλέπουμε καταστροφές στην πλατεία. Από το Μάρτι και μετά έχουμε μια σειρά γεγονότων που υποβαθμίζουν την περιοχή μας. Βλέπουμε καθημερινά καινούργιες ζημιές που δεν είναι λόγω κακών κατασκευών, κακών υποδομών. Βλέπουμε να βανδαλίζονται οι τείχοι, να έχει γκράφιτι παντού, καινούργια μέρα με τη μέρα. Τα οποία δεν είναι, και κάτι, δεν είναι και κάτι, είναι απλά μουτζούρες, δεν μιλάμε. Είναι μουτζούρες, δεν είναι. Δεν είναι γιατί το γκράφτι είναι ωραίο, αλλά δεν είναι τέχνη. Αυτό ακριβώς. Αυτό που γίνεται είναι τέχνη. Αυτό το γκράφτι για μένα είναι τέχνη. Και εδώ να πω ότι από τους, τους λίγους που πήραν θέση επίσημα ως συλλογικότητα, ως φορέας εδώ τοπικός, ήταν Πάνθυρες. Οι οποίοι βγάλανε κάποια ανακοίνωση. Και είπαν ότι αυτό το μπάχαλο που γίνεται στην πλατεία δεν θα το ανεχτούμε άλλο. Λάβετε τα μέτρα σας. Και προς τιμήν τους. Και εγώ αυτό που βλέπω τον τελευταίο χρόνο είναι ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί. Πραγματικά. Ευτυχώς που υπάρχει κάποιος που υπάρχουν αυτοί φυσιολογικοί, ας πούμε, νεοσμυρνοί, κι ας είναι και νεαροί, κι ας είναι και πιο μεγάλοι, οι οποίοι πραγματικά νοιάζονται για την πόλη. Γιατί δεν νοιάζεται κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή. Είναι αυτός που κρούει τον κόδωνα. Του λέει, παιδιά, κάντε κάτι. Ναι, οι άλλοι κοιμούνται, τον ύπνο του δικαίου, όλοι τους. Και τώρα, μιας που αναφερθήκαμε στους Πάνθυρες, να πάμε λίγο, έτσι να πούμε, για το... Πάμε λίγο αθλητικά. Μια μικρή παρενθεσούλα, δεν θα πάρουμε από άλλες εκπομπές των φίλων μας την Έγλη και το αντικείμενο. Απλά να πούμε ότι είδαμε ένα μάτς έτσι λίγο περίεργο. Την Κυριακή με την Ηλιούπολη, ναι. Υπήρχε ένα πολεμικό κλίμα από πριν. Και δηλαδή, πριν και συνεχίστηκε και μετά τον αγώνα. Προετοιμαζόταν αυτό, όχι, προετοιμαζόταν και κάποιες μέρες πριν η εμπόλεμη κατάσταση. Είδαμε επεισόδια, πολλά. Ναι, και ήταν το πιο κρίσιμο αγώνα, ο πιο κρίσιμος αγώνας που είχε να δώσει ο Πανιώνιος. Γιατί είναι ουσιαστικά σε αυτός που θα του έδινε το εισιτήριο για να προχωρήσει στην επόμενη κατηγορία. Παραμείναμε πρώτοι, εντάξει, παρά την ισοπαλία. Προς το παρόν, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα, αν δεν κάνω λάθος, για αφαίρεση βαθμών λόγω μιας τιμωρίας που ήταν να επιβληθεί σε ένα παίχτη. Μα δεν είναι αρμοδιότητά μας αυτό. Ναι, ναι, εντάξει, εμείς δεν τα ξέρουμε και καλά όπως τα ξέρουν τα παιδιά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και δυστυχώς είναι, δυστυχώς ή ευτυχώς μάλλον, είναι ο μόνος τρόπος να πολεμήσουν τον Πανιώνιο, άμα κάνουν κάτι τέτοια εκτός γηπέδου, γιατί στο γήπεδο δεν μπορούν να τον κερδίσουν. Πάμε στα επεισόδια που είπες, πριν τον αγώνα, πριν τη ζήμωση που είχε γίνει μέρες πριν που είπες και εσύ, είχαμε επεισόδια απ' έξω, όπου έγιναν μαχαιρώματα. Βρέθηκε και ένας που είχε στην κατοχή του όπλο. Ωραία πράγματα. Αφού έγιναν λίγο φασαρίες, όλο αυτό διαλύθηκε με δακρυγόνα, όπως έχουμε πλέον συνηθίσει εδώ πέρα. Τα κλασικά, ναι. Το τελευταίο καιρό είναι πολύ... Ναι. Το κλίμα είναι πόλεμο και... Είναι πολύ in το δακρυγόνο στην Ασμίνη. Τώρα καλός, κακός, παίζεται. Εντάξει, ναι, αυτό θα δείξει, ο καιρός θα δείξει.
Προς το παρόν δείχνει να είναι κακό. Γιατί ίσως και η δημοσιότητα, η αρνητική που έχει πάρει Νέα Σμύρνη τους τελευταίους μήνες να παίζει ρόλο και σε αυτήν την κατάσταση. Σίγουρα παίζει. Που βιώνουμε στην πλατεία. Ας ελπίσουμε μόνο να ξυπνήσουν όσοι μπορούν να κάνουν κάτι και να το κάνουν πριν αναργά, πριν να διαλύσει εντελώς, ας πούμε, η Νέα Σμύρνη. Τώρα, δηλαδή, ξέρεις τι, όλα τα νέα της επικαιρότητας στη Νέα Σμύρνη είναι αρνητικά. Είναι αρνητικά. Και φαντάσου να πιάσουμε για να αλλάξουμε να πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά το διάλειμμα. Όχι, όχι, μετά το διάλειμμα. Αυτό συγκρατήσου λίγο. Εγώ λέω πριν κάνουμε το διάλειμμα, να πούμε δύο κουβέντες. Ναι. Για τον Άρχοντα. Για ένα άλλο πολύ αρνητικό θέμα που είχε απασχολήσει. Πότε ήτανε, 8-7 το μήνα, δεν είμαι σίγουρος. Ναι, έχουν περάσει κάποιες μέρες τώρα και εγώ δεν θυμάμαι ημερομηνία. Τέλος πάντων, όλοι ξέρετε για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε. Είναι για τον επιδειξία που έχει γίνει το θέμα. Ο Νεαρούλης. Κοντά στην Εφέσου, που έγινε το περιστατικό, Εφέσου ή Αιγαίου. Νομίζω κοντά στην Αιγαίου ήτανε. Γιατί ήταν από τη στάση του τράμι κοπέλα που κατέβαινε στην Αιγαίου. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Είχαμε τον κύριο. Εντάξει, δεν μπορείς να το... Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω, γι' αυτό βρήκα. Τον νεαρός, πες, εντάξει. Ο 22χρονος, τέλος πάντων, όπως τον λέμε παντού. Ο 22χρονος ακολούθησε μια κοπέλα μέχρι το σπίτι της. Με το... Δεν ξέρω πώς θα κάνουμε περιγραφή κόσμια. Εντάξει, με κατεβασμένο παντελόνι, δεν ξέρω πώς θα το πούμε αλλιώς. Ναι, με το μόριο το απ' έξω, τέλος πάντων. Καταγράφει από κάμερες. Είναι διαδικασία, τώρα είναι στα δικαστήρια. Το δικαστήριο έχει αναβληθεί προς το παρόν και είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή. Ναι, προς το παρόν είναι ελεύθερος, λογικά με περιοριστικούς όρους για να, μέχρι να γίνει το δικαστήριο. Είναι το κλασικό που βγαίνουν πολλοί, ας πούμε, και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν καταλήξει και σε πιο ακραία κατάσταση, δηλαδή που κάποιος σκότωσε κάποιον, ας πούμε, και λέγανε ότι μα δεν είχε δώσει δικαιώματα. Ναι. Ήταν πολύ καλό παιδί. Όπως βγήκε η γιαγιά του νεαρού που είπε ότι δεν είχε δώσει δικαιώματα αφού δεν ήταν αρχικός, είπε η ίδια. Ναι, άκυρο. Άκυρο, εντελώς. Καμία σχέση. Χωρίς λόγο, ναι. Καμία σχέση αναρχία με αυτό που έκανε ο Νεαρούλης. Ξέρεις τι. Το όλο γεγονός, όσο παράδοξο και να ακουστεί, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Ναι. Γιατί άρχισε μία σειρά εξελίξεων που κινητοποίησε πάρα πολύ κόσμο και κυρίως τις γυναίκες να μιλήσουν για αυτά που έχουν βιώσει οι ίδιες. Είτε από τον ίδιο που ήταν σε αυτό το περιστατικό, είτε από άλλους. Ναι. Δηλαδή έδωσε ένα βήμα για να βγει η αλήθεια προς τα έξω. Όχι μόνο στην περίπτωση αυτή, όπως λέω, και σε πολλές άλλες. Κοίταξε, και ίσως έχει θετική απόχρωση, γιατί ακόμα κι αν υπήρχε κάποιος άλλος που μπορεί να το έκανε ή μπορεί να έχει τέτοια, προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα θα μαζευτεί κάπως, δηλαδή ίσως ναι. περιοριστούν και αυτά τα φαινόμενα. Μακάρι. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι έτσι ένα θετικό, θα λέγει κανείς, αποτέλεσμα μέσα από αυτό το αρνητικό συμβάν και πολύ κακό. Και το νούμερο ένα αρνητικό συν ένα στην εξίσωση που κρατάμε είναι ότι έγινε επίσης στη Νέα Σμύρνη και εντός εισαγωγικών δυσφημείται για άλλη μια φορά η πόλη μας με άλλο ένα δυσάρεστο, πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Αυτό, είχαμε ακόμα ένα αρνητικό συμβάν. Θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσουν κάποια στιγμή όλα αυτά. Κοίτα, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν. Κάποια δεν στιγμή πρέπει να, τελειώσουν, ναι. Το πράγμα, κάποτε... Εντάξει, και... Εκτός αυτού, νομίζω ότι και η Νέα Σμύρνη σαν Νέα Σμύρνη θα έχει, ρε παιδί μου, το χαρακτήρα σαν πόλη και ο κόσμος της να τα αντιστρέψει όλα αυτά και να τα, δεν ξέρω, τα παγώσει, όπως θέλεις πες το. Εγώ λέω να πάμε σε ένα μικρούλι break. Πάμε, ναι, και να επιστρέψουμε με πιο, δεν θα πω θετικά. Εντάξει, ωραία, όχι. Πιο αμυγός δημοτικά. Ναι, λιγότερο επικαιρότητας έτσι και λιγότερο δημοφιλή, θα έλεγα. Ναι.
Επιστρέφουμε σε λίγο. Thank you.
Αργήσαμε λίγο, αλλά επιστρέψαμε. Πάμε να αρχίσουμε όπως υποσχεθήκαμε με πιο τα του Δήμου μας. Πάμε σε πιο δημοτικά. Ναι. Πιο παραδοσιακά λοιπόν. Που δεν έχουν αστυνομία τουλάχιστον μέσα. Δεν έχουμε ευτράπελα. Ναι, εντάξει, ναι. Εντάξει, ευτράπελα έχουμε. Ευτράπελα πάντα έχουμε και πάντα θα έχουμε νομίζω. Δεν θα σταματήσουν καθόλου τα ευτράπελα. Πάμε τεχνικά. Ως τοποθεσία. Ναι. Από εκεί που το αφήσαμε. Έτσι, έτσι. Πάμε στην Αιγαίου. Ναι. Πάμε για τα, ας τα βαφτίσουμε έργα της Αιγαίου. Τα έργα, ναι. Τα γνωστά. Εδώ και χρόνια. Όχι μόνο χρόνια. Στην Αιγαίου. Εντάξει, δεν χρόνια δεν είναι. Όλη η Νέα Σμύρνη εδώ. Κοίταξε, έχεις ανασημεία, παιδί μου. Έχεις ανασημεία έργα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, τώρα πάμε στο συγκεκριμένο έργο. Μην το πιάνω. Ωραία, πάμε. Ναι. Αρχίσαμε. Στο συγκεκριμένο έχει αρχίσει από την Εφέσου. Ωραία. Ωραία. Τον Ιούνιο, όπως έχουμε ξαναπεί, μας είχε πει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών τότε. Ναι. Ότι μετά από 3-4 μήνες, δηλαδή Οκτώβρη-Νοέμβρη, θα είχε τελειώσει η Εφέσου και θα προχωρήσουν στην Αιγαίου. Ναι, σωστά. Ωραία. Τώρα έχουμε Μάιο. Ναι. Έχουμε ένα χρόνο από την προηγούμενη συνέντευξη με τον κύριο Ζαβό. Ναι. Έχουμε γκρεμίσει την Αιγαίου. Έχουμε αρχίσει να γκρεμίζουμε την Αιγαίου χωρίς να έχει ολοκληρωθεί καμία Εφέσου. Όχι. Δείχνει ότι είναι κοντά η Εφέσου στο να κλείσει. Ολοκληρωμένη δεν είναι. Ολοκληρωμένη δεν είναι, όχι, που δεν είναι. Εντάξει, δεν μπορεί να το πεις αυτό, σίγουρα. Οριακά λες ολοκληρωμένη την Ομήρου πλέον. Ναι, σωστά. Ακόμα κάτι γίνεται πάντα. Έχουμε αρκετά παράπονα από κατοίκους εκεί στην Αιγαίου, τα οποία τα βλέπουμε και στα social πάρα πολύ. Που αρχίζουν από κλειστές θέσεις πάρκινγκ έως μπετόβεργες που εξέχουν και κάποιος μπορεί να τραυματιστεί. Κλειστές διαβάσεις, δηλαδή δεν έχουν, υπάρχουν σημεία που δεν έχει τρόπο να περάσει κάποιος απέναντι, πόσο μάλλον άμα έχει και κάποιο καρότσι ή κάτι άλλο. Υπάρχει ένα θεματάκι. Θέλω να πιστεύω ότι θα... εντάξει. Κάποτε πρέπει να τελειώνουμε ένα κομματάκι. Κοίταξε, να προχωρήσουμε στο επόμενο προκειμένου να τελειώσουμε. Ναι, κάποτε. Ωραία. Εγώ το έχω ξαναπεί. Τώρα πια έχει γίνει, είναι και λίγο τετριμένο, γιατί αυτό γίνεται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα, όχι απαραίτητα μόνο στη Νέα Σμύρνη. Εδώ και χρόνια βλέπουμε ότι τα έργα όλα έχουν ένα deadline λίγο πριν τις εκλογές, πάντα. Ναι. Δυστυχώς ή ευτυχώς γίνεται, ισχύει αυτό. Είναι κάτι που μαζί. Γίνεται πάντα, διαχρονικά. Και παρόλο που ο κόσμος τώρα πια είναι ψηλιασμένος και ξέρει ότι αυτό είναι, ας πούμε, παρόλα αυτά βλέπουμε ότι συνεχίζουν να το κάνουν. Mm-hmm. Είναι, ξέρεις, αυτό που λέμε το άμα πιάσει, ρε παιδί μου, αλφα πει. Άμα πιάσει, εμείς θα το κάνουμε και άμα πιάσει, έπιασε. Όπως και να το κάνεις, θα είναι πιο όμορφο να παραδώσεις ένα έργο ένα μήνα πριν τις εκλογές. Αν πεις, ξέρει, έκανα αυτό. Σίγουρα, να το παραδώσεις 1,5 χρόνο πριν. Άσχετο που έχεις ταλαιπωρήσει. Θα το ξεχάσει εγώ. Ναι, το θέμα είναι να μπορούν οι κάτοικοι εκεί να είναι, ρε παιδί μου, στην καθημερινότητά τους, να μην έχουν προβλήματα και να ρολάρει καλά και να μην εμποδίζει τον κόσμο. Και εν τέλει να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους. Σίγουρα. Ξέρεις τι, αργά ή γρήγορα θα αναβαθμιστεί. Ό,τι υποτίθεται όποιο έργο γίνεται τώρα πια, γίνεται είτε πιο φιλικό στο περιβάλλον, είτε πιο φιλικό στον κάτοικο, ό,τι θέλεις πες. Άλλο αν μπορεί σε κάτι να μην έχει γίνει σωστός προγραμματισμός, να μην φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, θεωρητικά θα του φέρει μια αλφα καλύτερη ποιότητα. Εντάξει, κοίτα, το θέμα είναι να απολαμβάνει. Και το θέμα είναι και πότε. Ναι, αυτό σου λέω. Το θέμα είναι να απολαμβάνει τα ωφέλη της κατασκευής που επρόκειται να γίνει, χωρίς να του βγει η πίστη. Χωρίς δηλαδή να είναι 3-4 χρόνια να έχει κατεσταμένες πλάκες έξω από το σπίτι του. Σωστά. Χωρίς να μπορεί να παρκάρει τα μάξι του, χωρίς να αναπνέει, δεν ξέρω και εγώ τι. Ναι.
Εντάξει, δεν ξέρω, ελπίζω, έχω την εντύπωση ότι τώρα πια τα βλέπουν όλα και τα μετράνε και προσπαθούν να κάνουν λίγο πιο γρήγορες κινήσεις, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν το παιχνίδι τώρα πια και φαίνεται. Κοίτανες, πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει και όπως είπες τα βλέπει τα πάντα. Ενδιαφέρεται για τα πάντα και καλώς ή κακώς σχηματίζει άποψη. Ναι. Επειδή τα βλέπει μπροστά του. Ναι. Γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει να βγαίνει πιο πολύ έξω. Σωστά. Παρατηρεί τι γίνεται, παρατηρεί τι υπάρχει, τι φτιάχνεται, τι δεν φτιάχνεται. Σωστά, σωστά. Και πλέον ξέρει την πόλη του. Και τώρα πια είναι και πολύ πιο εύκολο να κοινοποιήσει κάποιος και να γνωστοποιήσει κάποιος ένα πρόβλημα, ας πούμε. Είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν πριν 10 ή 20 καμία χρόνια. Καμία μέρα με τη νύχτα. Πάμε έτσι, αφού έχουμε πιάσει τα έργα. Πάμε να δούμε τι έχει μείνει από κάποια θέματα που είχαν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία βέβαια και τα δύο τα θέματα αυτά ερχόντουσαν από πριν. Δεν είναι δηλαδή καινούργια φρέσκα. Έχουν κάποιους μήνες που τραβιούνται, ας πούμε, και γίνεται τον ταλαβέρι. Με τι από τα δύο θα αρχίσουμε? Θέλεις, δεν ξέρω, ποιο θέλεις. Δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, τα δύο μου αρέσουν. Και τα δύο τα αγαπώ. Επειδή μας ενδιαφέρει κιόλας και είμαστε και φιλόσοφοι, πάμε στο σκυλοπάρκο. Αμέ, πάμε. Ο λόγος ακόμα μια φορά για το πάρκο στη πλατεία Δεξαμενής. Ναι. Το οποίο από τον Γενάρη λειτουργεί ως σκυλόπαρκο. Μετά από απόφαση, όπως έχουμε ξαναπεί, ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Νοέμβρη-Οκτώβρη του 2019, τα έχω μάθει απ' έξω πλέον, για τα λέω. Αποφασίστηκε ότι θα γίνουν δύο πάρκα σκύλων, το ένα στην πλατεία Δεξαμενής, το οποίο έχει γίνει, και το άλλο στην πλατεία Ολυμπίου, δίπλα στα νεκροταφεία. Για το δεύτερο δεν έχουμε κάτι, για το πρώτο έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε τους κατοίκους περιοχής, οι οποίοι δείχνουν να έχουν πρόβλημα. Υπάρχει όντως πρόβλημα, ναι, στην περιοχή με τον ήχο, ναι, με τη σκόνη, από τότε που έχει φτιαχτεί τον λόγο πάρκο. Και φαίνεται να... νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί πρώτον η νομιμότητα του πάρκου. Δηλαδή, αν είναι όντως νόμιμο το τι έγινε εκεί, και δεύτερον ότι δείχνει να μην το διαχειρίζονται σωστά. Δηλαδή, να μην υπάρχει κάποιος έλεγχος, να μην υπάρχει κάποιο ωράριο, να μην... δηλαδή, όχι, ότι δεν τηρούνται κάποιες διαδικασίες και κάποια... Πάμε να τα πιάσουμε σιγά σιγά. Ναι. Για το σκυλόπαρκο υπάρχει ωράριο, το οποίο... Υπάρχει, τηρείται. Υπήρχε μια αρκετά μεγάλη περίπτωση στο οποίο δεν τηρούνταν το ωράριο. Ναι, ναι. Από όταν είχε αρχίσει να γίνεται ντόρος για το πάρκο, το ωράριο έχει αρχίσει να τηρείται. Ναι, οκ. Okay. Πέρα από ότι έχουμε κάποια ευτράπελα με κάποιους που έχουν σπάσει κλειδαριές, έχουν σπάσει πόρτες για να μπουν στο σκυλόπαρκο. Εντάξει, κλασική περίπτωση βλάβης λέγεται αυτό. Ναι, κλασική περίπτωση βλάβης. Εντάξει, αυτό δεν θα αλλάξει. Ναι. Και εγώ λέω να μην... να μην φύγουμε, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί η νομιμότητα του εν λόγω πάρκου. Εκκρεμεί η νομιμότητα, ναι. Έχουμε δει δικηγόρο ναι, να μιλάει για το πάρκο ότι δεν είναι νόμιμο. Έχουμε μία απόφαση της πολεοδομίας την οποία δεν έχουμε δει. Η οποία δεν έχει... Ναι, δεν έχει νομιμότητα ή μη του πάρκου. Σωστά, σωστά, σωστά. Και ήταν. Τελευταίο... Την ψάχναμε κιόλας στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψάχναμε τον φάκελο. Πού είναι ο φάκελος, δηλαδή. Ακόμα δεν τον βρήκαμε, δεν τον έχουμε επίσημα πουθενά την απόφαση. Έτσι. Ξέρουμε ότι ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση, αν δεν κάνω λάθος. Άρα η απόφαση, άρα το πρώτο χαρτί είναι αρνητικό. Mm-hmm. Θεωρείται ότι το πάρκο δεν πρέπει να... για να έχει καταθέσει ένσταση. Και ναι, στο αυτό τελευταίο... λέει λογική. Και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο μάθαμε πως ο Δήμος είχε έρθει σε προφορικές συμφωνίες. Για να διεκπεραιώσει κάποια ζητήματα στο πάρκο. Ναι. Γιατί η περίφραξη, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για ποιο. Αλλά υπόθηκε από την υπεύθυνη εντός εισαγωγικών του έργου, την κυρία Δελιγιάννη,
ότι ο Δήμος είχε έρθει σε προφορική επικοινωνία και δεν έχουν κάτι στα χαρτιά για να δείξουν. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, αρκετά πρόχειρο. Ναι, λείπουν πάρα πολλά κομμάτια. Μεγάλη προχειρότητα, να... ναι. Δείχνει να υπάρχει μέλλον σε αυτό το θέμα. Σίγουρα. Έτσι και δύσκολο. Λίγο δυσίωνο, θα έλεγα. Αλλά ας μην απομακρυνθούμε από τη γειτονιά. Όχι, δεν θα απομακρυνθούμε καθόλου από τη γειτονιά, γιατί όλα στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο συμβαίνουν. Έτσι. Πέρα από το Αρτάκης που είναι στάσιμο και δεν έχει κάτι καινούργιο να πούμε. Καλά, το Αρτάκης νομίζω πρέπει να το κλέμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Το θέμα είναι να αποδοθούν οι ευθύνες και να πάει ο κάθε κατεργάρης στο πάγκο του. Και όποιος ευθύνεται, να πληρώσει. Αυτό νομίζω είναι για μένα πια το ζητούμενο σε ό,τι έχει να κάνει με το Αρτάκης. Αλλά... να πληρώσει αυτός που ευθύνεται. Ναι. Αυτοί που ευθύνονται. Πάμε λίγο δίπλα. Ναι, πάμε. Τι έχουμε δίπλα? Έχουμε το κολυμβητήριο. Και έχουμε ένα θέμα που ήταν πολύ έντονο και δύσκολο και υπήρχε μεγάλη κόντρα. Επίσης πολύ ευαίσθητο θέμα. Επίσης πολύ ευαίσθητο. Και σημαντικότατο, ναι, θέμα. Ναι. Παρόλο που μπαίνει από τα τελευταία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, ναι, αυτό τώρα δεν θέλω να... θα χαρακτηριστώ λίγο επιθετικός πάλι, άμα... κοίτα, θα χαρακτηριστούμε επιθετική, αλλά ναι, νομίζω δεν είναι. Δεν έχουμε άδικο. Όχι, όχι. Δεν δηλαδή, άμα αφήνεις... ένα τόσο σημαντικό θέμα στο τέλος, λογικό είναι... Όχι και... να το αφήσεις μια φορά στο τέλος, το αφήσεις δύο και τρεις φορές στο τέλος. Συνέχεια, ναι, ναι. Κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια, εντάξει. Νομίζω ότι το θέμα με τους ΑΜΕΑ είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ δύσκολο. Δεν θα έπρεπε, κατ' εμέ, να το σέρνουνε τόσο καιρό. Γιατί? Επειδή ακριβώς είναι ευαίσθητο. Ναι, ταλαιπωρούνται και τα ίδια τα ΑΜΕΑ που δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι. Μα ταλαιπωρούνται όλοι, γιατί δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος και κάνουν τον κόσμο μπαλάκι. Όχι μίλα με τους συλλόγους, ναι. Όχι μίλα με τον άλλον, μίλα με τον παράλλο. Άκρη δεν βγαίνει, ένα τελικό αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Και νομίζω ότι μόνο κακό κάνει αυτό και είναι ακόμα ένα αρνητικό για τη Νέα Σμύρνη. Δηλαδή, δεν μπορεί η Νέα Σμύρνη με την ιστορία της και με τον κόσμο της να συμπεριφέρεται έτσι, ας πούμε, στους ΑΜΕΑ. Το κακό ξέρεις ποιο είναι? Ότι στα θέματα που συζητήσαμε στο πρώτο σκέλος της εκπομπής, όλοι δίνουν βάρος. Όλοι ασχολούνται με αυτά, όλοι μιλάνε για αυτά. Και ασχέτως αν δεν γίνεται τίποτα. Ασχέτως αν... ούτε είναι... σε αυτά. Ναι, οκ. Αντιθέτως, για αυτά τα θέματα που μιλάμε τώρα... δεν μιλάει κανείς. Τα οποία είναι πιο σημαντικά. Ισχύει, ισχύει αυτό που λες. Δεν δίνει βάρος κανείς. Ισχύει, ισχύει. Και περνάνε εντελώς τον ντούκου. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις κάποιον τρίτο, πες μου κάτι για τη Νέα Σμύρνη, θα σου πει πάρτι, επιδειξίας, επεισόδια, πορεία, ναι. Τελεία. Άμα του πεις που είναι το κολυμπητήριο... ή τι έχει συμβεί με ΑΜΕΑ και με τους... τίποτα, δεν σου λέω καν να δείξεις τα ΑΜΕΑ. Αν του πεις κολυμπητήριο, ναι, ούτε που είναι, ούτε ότι έχει κανένα θέμα με κανέναν. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ το θεωρώ κατάντια αυτό που γίνεται, προσωπικά. Πολύ δυσφημιστικό, πολύ... δεν ξέρω, είναι λίγο ντροπιαστικό, ρε παιδί. Είναι στο πλαίσιο του ότι η πόλη μας, η Νέα Σμύρνη μας, έχει πέσει στα μάτια όλων. Έχει πέσει στα μάτια των ίδιων των κατοίκων. Άδυνε, κάποιοι φταίνουν. Και πέφτει... κάποιοι τρέχουν την πόλη, κάποιοι τη διοικούν, κάποιοι κάνουν... κάποιοι δεν τρέχουν την πόλη. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν την τρέχουν. Από τα 41 άτομα που βασκούν διοίκηση, δεν ξέρω πόσοι... εντάξει, γέλασα μόλις το πες, εντάξει, τι έχουν. 41, ναι, τα εισαγωγικά είναι παντού. Είναι όντως παντού, είναι όντως παντού. Δηλαδή, πόσα από αυτά τα 41 θέλουν όντως να κάνουν κάτι καλό για την πόλη, πόσοι ενδιαφέρονται, δεν ξέρω, δεν θέλω να το συνεχίσω. Ναι, δεν νομίζω. Αντί να κάνουν, και τώρα για να πάμε και σε κάτι που θέλω να το συζητήσουμε, αντί λοιπόν αυτοί οι 41 και οι συναυτό όλοι, στα γραφεία, ναι, από εδώ, από εκεί, ναι, αντί λοιπόν να κάνουν τη δουλειά τους και να λύνουν
τα θέματα, τα προβλήματα και να προχωράνε την πόλη, να την τρέχουνε όπως θα έπρεπε να την τρέχουνε και να την φροντίζουνε και να την προστατεύουν από όλα αυτά που γίνονται, βλέπουμε ότι αναλώνονται στο να κοντράρει ο ένας τον άλλον, να αλληλοκατηγορούνται, να αλληλοβρίζονται, όχι εσύ αυτό, να φωνάζει μία, να φωνάζει άλλη, να λέει εσείς τι κάνατε, εμείς τι κάναμε παλιά, και ποιος μου είπε εμένα για το δικαστήριο και όχι σου παγώ και σου έκανα και σου δείξα. Ξέρεις, έχω κουραστεί να τα συζητάω. Έχω κουραστεί ναι. Να βλέπω δημοτικά συμβούλια και να... Πραγματικά νομίζω ότι μετά από κάποιο σημείο πραγματικά χάνουμε το χρόνο μας και βασανίζουμε τους εαυτούς μας. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά πρέπει και ο κόσμος να τα εμπεδώσει και να τα καταλάβει. Δεν μπορεί να χάνουν, να κρατάει ένα δημοτικό συμβούλιο 10 ώρες και από τις 10 ώρες οι 7 να είναι που αλληλοβρίζονται και τσακώνονται και ποιος έκανε και ποιος έδειξε και ποιος μου έκανε και οι 3 να είναι για τα 20 θέματα όπου τα σημαντικά είναι στο τέλος και να μιλύνονται και στην ουσία τα περισσότερα να παίρνουν αναβολή. Δεν έχει κάποια λογική αυτό. Δεν ξέρω, για μένα άμα είχαν έτσι και δεν ξέρω πώς να το πω, λίγο ίχνος αξιοπρέπειας θα το πω για να μην πω άλλη λέξη πιο βαριά, για μένα θα έπρεπε τουλάχιστον οι μισοί δημοτικοί σύμβουλοι να έχουν παραιτηθεί. Δεν κάνουν. Δεν ξέρω και απορώ. Και περισσότεροι από αυτούς είναι και 25-30 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν το δικαιολογούν γιατί είναι εκεί μέρα. Δεν το δικαιολογούν. Για μένα θα έπρεπε να παραιτηθούν. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, τι περιμένουν να γίνει δημοτικό συμβούλιο και να έρθει ο κόσμος για να τους βγάλει έξω και να τους πει: Ελάτε, άντε. Και παρακάτω, πηγαίνετε σπίτι σας να τελειώνουμε. Ναι, αφού δεν μπορείτε, ρε παιδιά. Αφού δεν μπορείτε. Δεν θα ήταν πολύ καλύτερο να μαζέψουμε 41 άτομα τυχαία από την πλατεία. Πολύ πιο. Να τους βάλουμε σε ένα δωμάτιο, να τους δώσουμε τη λίστα, να διαβάσουν 3 μέρες πριν. Αυτοί θα τα διαβάσουν κιόλας. Θα τα μάθουν. Δεν θα πάνε εκεί και θα πούνε. Κάτσε, περίμενε. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτεροι σε αυτόν τον ρόλο. Άμα πάρουμε τυχαία, δειγματοληπτικά, να διαλέξουμε 41 ανθρώπους από το δρόμο, από τα πεζοδρόμια και από τα σπίτια της Νέας Σμύρνης και να τους πούμε, ελάτε παιδιά, αυτά είναι τα θέματα, αυτά είναι τα προβλήματα, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Θα δουλεύανε όλα, θα ρολάρανε... Πολύ καλύτερα. Αντίς για πότε. Και θα υπήρχε ένα υγιές κλίμα. Ναι, σίγουρα. Και θα υπήρχε και ευγενής άμυλα και υγιής ανταγωνισμός. Γιατί θα ήταν πραγματικά ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι καλύτερος, ποιος θα δώσει καλύτερη λύση, ποιος θα κάνει το καλύτερο για την πόλη. Δηλαδή θα βλέπεις ότι θα νοιαζόταν ο κόσμος. Τώρα εδώ δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα βλέπουμε τον κόσμο να απομακρύνεται από όλο αυτό, λόγω του ότι ό,τι γίνεται είναι κατά του μέσου δημότη. Ναι, απομακρύνεται και ξέρεις ποιο το θέμα, ότι εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι το κάνουν σκεμμένα. Το κάνουν σκεμμένα για να απομακρύνουν τους σκεπτόμενους και όσους ανησυχούν πραγματικά, γιατί τους κάνουν να μην νοιάζονται, ρε παιδί μου, να ιδιάζουν με όλο αυτό το πράγμα. Τους απομακρύνουν και μένουν οι στρατευμένοι, οι οποίοι θα ξαναψηφίσουν τους ίδιους ανθρώπους που έχουν φέρει τη Νέα Σμύρνη εδώ που είναι σήμερα. Νομίζω είναι τόσο απλό. Έχω την αίσθηση, δηλαδή, εμένα μου δείχνουν ότι μόνο επίτηδες μπορεί να το κάνουν. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το. Ξέρεις τι, θα ήθελα, δεν μου έχει τύχει ποτέ να συζητήσω με κάποιον άσχετο του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν έχει τύχει ποτέ. Ναι. Του Δημοτικού Συμβουλίου δεν το έχουμε κάνει, όχι. Αλλά για την πόλη έχουμε φέρει πολίτες. Είμαστε μοναδικοί που το κάνουμε και δίνουμε το λόγο στους, σε πολίτες άσχετους, ας πούμε, στην τύχη. Εγώ θέλω να το πάω ότι αν πάμε στη Μαρία που κάθεται απέναντι να της μιλήσουμε για το τι έγινε στις 28 Απριλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα ξέρει το παραμικρό. Δεν θα έχει δει ποτέ της Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν μας βλέπει εμάς τώρα, θα νομίζει ότι ζούμε κάπου αλλού. Ή ότι εκείνη ζει κάπου αλλού. Ή ότι εμείς το λέμε γιατί ξέρεις τι, αυτοί δεν πάνε αυτόν και λένε ναι, κακό για αυτόν ας πούμε και καλό για τον άλλο.
Δηλαδή, πολύ θα ήθελα να τους σχεδόν να τους παρακαλέσω μερικούς ναι. Να δουν, όσοι μας παρακολουθούν και εμάς τουλάχιστον, να δουν ένα δημοτικό συμβούλιο, όχι παραπάνω, μία ώρα από ένα δημοτικό συμβούλιο, για να δουν και εκείνοι με τα δικά τους μάτια τι περιγράφουμε. Νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου και τώρα εμένα μου γεννήθηκε κι άλλη μια ιδέα. Δεν θα την πω τώρα ζωντανά. Αλλά νομίζω ότι θα ετοιμάσουμε κάτι πολύ καλό για εσάς. Κάτι βλέπω εδώ, μου τα γράφει συνθηματικά. Συνθηματικά. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε για σήμερα. Αυτά είχαμε. Πριν κλείσουμε, θέλεις, επειδή θα το ξεχάσεις και ξέρω τι θέλεις να το πεις. Ναι, έχεις δίκιο. Για το άρθρο που έγραψες για την εκπομπή μας και για το... Λοιπόν, ναι. Στην εφημερίδα μας, τον Προφήτη, για τον μήνα Απρίλιο, έχουμε μέσα και ένα άρθρο μας για το κάντο αμαξίδιο, για τα καπάκια που συγκεντρώνουμε και που όπως έχουμε χιλιοποιεί, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση που δείχνετε. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλο ένα έτοιμο παράδοτο φορτηγό. Περιμένουμε με χαρά να οργανώσουμε την επόμενη μεγάλη συγκομιδή μας. Έχετε στείλει αρκετοί μηνύματα και έχετε κάνει κάποια σχόλια. Πάρα πολύ μηνύματα και ξέρουμε ότι περιμένετε να σας ορίσουμε όπως σας έχουμε πει ημέρα και ώρα. Ακριβώς, σας το χρωστάμε, θα το ανακοινώσουμε σύντομα. Και τι ξεχνάω, κάτι ξέχασα. Όχι. Περισσότερες πληροφορίες έχουμε και στην εφημερίδα στον Προφήτη. Μπορείτε να το διαβάσετε. Αυτά από εμάς. Αυτά για σήμερα. Ήταν άλλο ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και το Γιώργο Βαλεσκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.